Η ζήτηση παραμένει υψηλή, το ενδιαφέρον μεγάλο, απλώς θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό με όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει η ελληνική οικονομία να υπάρχει και ας πούμε κάποια μείωση του ενδιαφέροντος για αγορές. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη μείωση? Εμείς καταρχήν σαν IWC αυτό που θέλουμε, που συνεχίζουμε να κάνουμε είναι η ενημέρωση στο ελληνικό κοινό και ειδικά στους λάτρεις της ψηλής ορολογοπίας για το ποια είναι η μάρκα, τι πρεσβεύει, ποιοι είναι οι μηχανισμοί της για παράδειγμα, και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην ανεβαίνουν οι τιμές σε μια τέτοια περίοδο, παρά θα πρέπει να, και αυτές να είναι σε μια, να το πω έτσι, να ακολουθούν μια κατάσταση που έχει να κάνει με την ελληνική αγορά. Εκτός από τις τιμές που φροντίζετε να κρατάτε σταθερές, υπάρχει και κάποιο μοντέλο ίσως που προωθείτε αυτή την περίοδο? Σε σχέση με τα νέα μοντέλα, φέτος καταρχήν λανσάραμε στην οικογένεια Πορτουγκής κάποια νέα κατηγορία, την κατηγορία Yacht Club, τα οποία είναι ρολόγια, ναι μεν κλασικά όπως όλη η οικογένεια Πορτουγκής, αλλά με ένα πιο σπορ χαρακτήρα. Και ήδη γενικότερα έχουν γίνει αυτό που λέμε ανάρπαστα σε ό,τι αφορά τη φήμη, και βεβαίως θα δούμε και τις πωλήσεις τους όταν έρθουν όλα σιγά σιγά στην ελληνική αγορά. Δεν έρχονται όλα μαζί, αυτά έρχονται σιγά σιγά. Υπάρχει δηλαδή μια limit production, είναι μια limit production κατηγορία, οπότε έρχονται. Οι τιμές τους είναι προσιτές, θέλετε να μας πείτε? Οι τιμές τους είναι προσιτές ανάλογα βέβαια το μηχανισμό τους και φυσικά το μέταλλο το οποίο αναλόγως είναι το συγκεκριμένο reference, είναι ο κωδικός. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.